Μετά τις μεγάλες επιχείρησεις που είχε χθες η αστυνομία στο κέντρο της πρωτεύουσας, αν δεν κάνω λάθος, για παράτυπους μετανάστες. Πάμε να δούμε πώς πήγαν οι έλεγχοι. Ναι, ήταν μια συντονισμένη επιχείρηση η οποία έγινε χθες από μέλη της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης της αστυνομίας και άλλες υπηρεσίες της αστυνομίας. Η επιχείρηση αυτή έγινε στο κέντρο της Λευκωσίας αλλά και σε δύο χωριά της επαρχίας Λευκωσίας. Έχουν εντοπιστεί και έχουν ελεγχθεί 120 πρόσωπα, από τα οποία διαπιστώθηκε ότι 7 από αυτούς διέμεναν στη Δημοκρατία παράνομα. Επίσης, η επιχείρηση αυτή αποτελεί συνέχεια της μιας άλλης επιχείρησης που έγινε την περασμένη Κυριακή, 14 του μήνα, στην επαρχία Λευκωσίας και Πάφου, όπου είχαν εντοπιστεί σε ένα μεγάλο σύνολο ερευνών και σε διάφορα υποστατικά 16 πρόσωπα στη Λευκωσία και άλλα 5 στην Πάφο, τα οποία βρίσκονταν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πέραν από αυτό, διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα αυτά διέμεναν σε υποστατικά, όπου διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες διαβίωσης τους δεν ήταν ορθές, ή τουλάχιστον όσον αφορά θέματα υγιεινής δεν ήταν οι κατάλληλες. Γι' αυτό και έχουν κληθεί στο σημείο λειτουργεί των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, όπου ανέλαβαν για τα περαιτέρω, καθώς και δημοτικές αρχές. Όταν λέτε για τις συνθήκες υγιεινής, αντιλαμβάνομαι ότι μιλάτε ότι μένουν πολλοί μαζί σε ένα χώρο, έτσι δεν είναι, και δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Ακριβώς. Σε κάποιες περιπτώσεις είχαν εντοπιστεί να διαμένουν περισσότεροι από ότι λογικά διαμένει κάποιος σε μία κατοικία, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις εντοπίστηκαν υποστατικά, όπως για παράδειγμα ήταν κατασκευασμένα ως καταστήματα, ενώ διέμεναν σε αυτά πρόσωπα, αλλοδαποί, κάτω από άσχημες συνθήκες. Κυρία Ανδρέου, σε αυτές τις περιπτώσεις εσείς βρίσκετε και τον ιδιοκτήτη του υποστατικού και ζητάτε εξηγήσεις, ας πούμε, σε ένα κατάστημα, επειδή φαντάζομαι δεν είναι δικό τους, το ενοικιάζουν, και αν κρίνουμε από το τι συμβαίνει στην Πάφο, μέσα σε εκείνη την κατάσταση, άλλη κατάσταση εκείνη, 50 με 100, 150 ευρώ καθένας, ας πούμε, και μένουν πολλοί μαζί. Βεβαίως. Σε μια περίπτωση στη Λευκωσία συγκεκριμένα είχε εντοπιστεί και ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου υποστατικού, όπου κατηγορήθηκε γραπτός. Ενώ σε μια άλλη περίπτωση στην επιχείρηση που έγινε στην Πάφο, 2 από τους 5 που έχουν εντοπιστεί, οι οποίοι βρίσκονταν παράνομοι στο έδαφος της Δημοκρατίας, εργάζονταν επίσης χωρίς άδεια, όπου και εκεί κατηγορήθηκε γραπτός ο Ελληνοκύπριος εργοδότης τους. Μάλιστα. Και ουσιαστικά κατηγορήθηκε γραπτός και αναμένεται οι ιδιοκτήτες των υποστατικών αυτών προχωράει η διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι ότι εννοείται. Κατηγορούνται γραπτός και πάνε σπίτι τους και τελείωσε, γιατί θα βάλουν άλλους ύστερα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι λίγο αργές βεβαίως οι διαδικασίες, αλλά αυτό δεν είναι κομμάτι της αστυνομίας. Γενικότερα έχουμε ένα πρόβλημα αργούμε. Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε, γιατί η αστυνομία στις περιπτώσεις εκεί όπου κρίνει ότι θα πρέπει να γίνονται άμεσα καταχωρήσεις και ειδικά σε σοβαρές υποθέσεις όπου υπάρχουν και μάρτυρες οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν, καταχωρείται στις υποθέσεις άμεσα ενώπιον του δικαστηρίου. Από εκεί και πέρα, όπως έχετε πει και εσείς, είναι θέμα των δικαστικών αρχών πώς θα προχωρήσουν για την εκδίκασή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το θέμα με την Πάφο θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα μαζί σας. Ενδεχομένως να έχουμε και εξέλιξη, ενώ στην Χλώκα κάτω τι συμβαίνει. Αλλά είναι θέμα το οποίο θα το δούμε εντός των ημερών. Απλώς το λέω εγώ, γιατί υπάρχουν εξέλιξεις από ό,τι μαθαίνω, έτσι, από δικές μου πληροφορίες. Για να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό.